Βέβαια. Συν ότι με αυτά και με αυτά τώρα πλάκα-πλάκα ήταν από τις πρώτες σειρές και κάποιες άλλες βέβαια που φτάσανε μέχρι τα Όσκαρ. Που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες. Ναι. Θα πάρουν βραβείο, μια σειρά. Πα! Από πλατφόρμα αποκλείεται. Ναι, ναι. Να όμως πώς ανοίγονται οι δρόμοι. Και όλα αυτά κάπως πρέπει να πληρωθούν. Λοιπόν, έχεις με δίκιο. Συγχωρείτε, έχω δίκιο βέβαια. Δεν έχω δίκιο. Πού να το βρω. Λοιπόν, πάω να γνωριστούμε καλύτερα. Γιατί σας έλεγα την άλλη φορά ότι γνωριστήκαμε στο σπίτι της. Εγώ είχα πάει για να πάρω συνέντευξη από τον σύζυγό της. Το Σάκη Τανιμανίδη. Τώρα λέω τα ονόματα. Μέσα εκεί όμως, μέχρι να στήσουμε τα φώτα μας το ένα μας το άλλο μας, χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε λίγος χρόνος να γνωρίσω αυτό το κορίτσι. Που το είδα με την αλογορίτσα του, το προσωπάκι του ξεβαμένο και λέω: τι ωραίο κορίτσι είναι αυτό με τα λαμπερά του μάτια, το ωραίο του δέρμα. Την κοιτούσα καλά-καλά. Όταν άρχισε να μου λέει και πώς γνωρίστηκε με το Σάκη, εκείνη την κοιτούσα ακόμα περισσότερο καλά-καλά. Και τη λέω: καλά, εμείς οι δύο, πότε θα τα πούμε από κοντά. Δεν έχουν περάσει και 4 χρόνια. Να κάνουμε όμως. Είχε μια εγκυμοσύνη που εγώ τις θεωρώ, ειδικά τις εγκυμοσύνες με τα δίδυμα, ρε παιδί μου, πιο δύσκολες. Θέλει πιο πολύ προσοχή. Τα μωρά της τώρα χρονίσανε. Δηλαδή, πραγματικά απορώ καμιά φορά αυτό το νέο ωραίο κορίτσι που βρίσκει χρόνο, που τον βρίσκει όταν θέλει, για την προσωπική της ζωή, για τους φίλους της, για τον άντρα της, για τον εαυτό της τον ίδιο. Γεια σου, γλυκό μου κορίτσι. Καλώς την Χριστίνα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Όντως, μετά από 4 χρόνια που σε ξαναβλέπω, ήταν το ραντεβού μας. Ήταν το ραντεβού μας. Αργήσαμε λίγο, αλλά τουλάχιστον τα καταφέραμε. Εννοείται. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Α, τέλει. Πάμε. Μια νεαρή μαμά με εμφάνιση μοντέλου, στιβαρές σπουδές, εύστροφο μαθηματικό μυαλό και εντυπωσιακή επιδραστικότητα στα social media. Η Χριστίνα Πόμπα μοιάζει σχεδόν υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, αλλά μόνο για όσους δεν την ξέρουν. Γι' αυτό συγκεντρώσαμε 10 πράγματα που ίσως θα άξιζε να μάθετε για αυτήν. Είναι καρκίνος, γεννημένη στις 30 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της ήταν μόλις 22 χρονών όταν την έφερε στη ζωή, φοιτήτρια ακόμα της φιλολογίας. Μεγάλωσε στη Λαμία, έχει μια μικρότερη αδερφή την Ελίνα, με την οποία είναι πολύ δεμένες. Λέει πως δεν ήταν πάντα το πιο όμορφο κορίτσι του σχολείου, μικρότερη είχε μοιοπία, φορούσε γυαλιά και είχε σιδεράκια. Πάντα μια άριστη μαθήτρια όμως, με κλίσεις στις θετικές επιστήμες. Για να ξεκουραστεί, έλυνε ασκήσεις μαθηματικών. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε 5 χρόνια με βαθμό 8. Ως υποψήφια διδάκτορας εργάστηκε άλλα 2 χρόνια στο Πανεπιστήμιο σε ευρωπαϊκά projects σχετικά με τις εφαρμογές υπολογιστών σε διάφορους τομείς, πριν στραφεί στη μεγάλη της αγάπη, το marketing. Την περίοδο που σπούδαζε έπαιξε και σε διαφημίσεις. Λέει πως το έκανε για την εμπειρία και για να βγάζει ένα χαρτζιλίκι. Με το Σάκη Τανιμανίδη γνωρίστηκαν το 2015 στα γραφεία της Πολυεθνικής όπου εργαζόταν στο τμήμα marketing. Την πρώτη φορά που τον είδε, δεν έγινε τίποτα. Μετά τη δεύτερη συνάντησή τους όμως έστειλε μήνυμα σε μια φίλη της, το οποίο έλεγε «Εγώ αυτόν θα τον παντρευτώ». Στο πρώτο τους κανονικό ραντεβού τον εντυπωσίασε όταν έλυσε όλους τους γρίφους που της έβαλε. Το αληθινό ένιγμα που είναι το πόσο ο άντρας της κατάφερε να τεινάξει στον αέρα το πολύ οργανωμένο, αυστηρά οριοθετημένο σχέδιο της ζωής της, δεν το έχει ξεδιαλύνει ακόμα. Ο Σάκης της έκανε πρόταση γάμου το 2017 στο πάρτι έκπληξη που είχε οργανώσει η Χριστίνα για να τον αποχαιρετήσει πριν φύγει για τη Δομινικανή Δημοκρατία για να παρουσιάσει το Survivor. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 έκαναν ένα παραμυθένιο ρομαντικό γάμο στην εκκλησία του Ταξιάρχη στο βαθύ της Σύφνου. Οι δίδυμες κόρες τους, η Φιλίπα και η Αριάννα, ήρθαν στη ζωή στις 23 Ιουνίου 2021. Το 2019 η Χριστίνα παρουσίασε το backstage του The Voice. Δηλώνει πως της αρέσει τηλεόραση ως μέσο και πως θα ήθελε να εξελιχθεί κάνοντας αργά και προσεκτικά βήματα σε αυτήν. Διατηρεί επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης, ενώ επιπλέον θεωρείται μια επιδραστική δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα social media, όπου προωθεί, όπως λέει, θέματα που εμπνέουν και την ίδια. Τα ταξίδια, τον αθλητισμό, την καλή ζωή, τον εθελοντισμό. Αν και για να πούμε την αλήθεια, αυτό που ξετρελαίνει τους 739.000 followers της είναι να βλέπουν τα τανιμανιδάκια να κάνουν γιόγκα με τη μαμά τους. Όταν βλέπω τα παιδιά μου δεν μπορώ. Λοιπόν,
Θέλω πραγματικά να το πιάσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει οι δυο μας όταν κάναμε την πρώτη μας κουβέντα στο σπίτι σου. Ήσουν ένα κορίτσι φρέσκο, ωραίο, νέο, όπως και σήμερα, που δούλευε σε μια πολύ γνωστή διαφημιστική εταιρεία στο εμπορικό τμήμα, στο μάρκετινγκ, ας πούμε. Εκεί όπου και γνώρισες τον Σάκη. Σωστά. Εκείνος είχε έρθει για δουλειά, εσύ δούλευες εκεί. Ωραία. Και ρωτώ. Ένας άνθρωπος πέρασε από τεστ γνώσεων, να το πω, δεν ξέρω. Και μπήκε στη διάθεση να απαντήσεις και κατόπιν... Α, στο ραντεβού με το Σάκη το πρώτο, λες. Αυτό το πρώτο ραντεβού. Εμένα πραγματικά ακόμα μου έχει μείνει αυτό. Δεν ξέρω κανέναν άλλον άντρα που να το έχει κάνει. Είναι το ραντεβού με τους γρίφους αυτό, έτσι το λέμε. Δεν ξέρω τι με βρήκε και τους απαντούσα. Δηλαδή, αντί να του πω τι είναι αυτά που λες... Αλλά επειδή με τα μαθηματικά και τους γρίφους και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, λέω «Α, αυτός δικός μου είναι» και οπότε ήταν όλο το ραντεβού σαν παιχνίδι. Και τελικά είδες, λύσαμε τους γρίφους, περάσαμε το τεστ. Όντως. Και προχωρήσατε και πολύ γρήγορα και πάρα πολύ όμορφα. Σε φόβησε καθόλου που ο Σάκης ήταν ένα προεβλημένο πρόσωπο της τηλεόρασης, γιατί εσύ μέχρι τότε δεν ήσουν. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιος όταν δεν έχει σχέση με το χώρο αυτό, λίγο έχει μια φοβία ότι κάποιος που είναι τόσο προβεβλημένος και τόσο πολύ με τα φώτα επάνω του μέσα από αυτή τη δουλειά, πώς θα είναι άραγε σε μια σχέση. Δεν με τρόμαξε καθόλου. Δεν άφησε, νομίζω, και ο Σάκης να με τρομάξει κάτι τέτοιο. Η σχέση μας από την αρχή ήταν τόσο ήρεμη, τόσο εύκολη. Μπορεί να είχαμε την απόσταση λόγω των ταξιδιών που έκανε τότε. Αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να προβληματιστώ για την προβολή του. Ήταν πάντα πολύ προστατευτικός γύρω από όλο αυτό. Και εγώ είχα τη δική μου υπόσταση, οπότε ήξερα μέχρι πού ήθελα και με αφορούσε αυτό και μέχρι πού δεν με αφορούσε. Μέχρι που τελικά έγινε και εμένα η ζωή μου με κάποιο τρόπο, γιατί και εγώ είμαι στα μίντια αρκετά. Πολύ. Και πραγματικά έχετε αρκετή προβολή και θέλω να μου πεις για σένα. Δηλαδή, εσένα αυτό, το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν την τόσο πολύ προβολή. Και ειδικά όταν έρχεται, όπως εσάς, το ξεκίνημά σας, από το τέρι τους. Δηλαδή, λένε, εγώ τώρα γιατί. Εγώ δεν ήταν αυτή η ζωή μου, δεν είναι στάση ζωής μου αυτή. Δεν θέλω ούτε να με κυνηγάνε, ούτε να με βγάζουν φωτογραφίες, ούτε να λένε, ξέρω εγώ, γιατί ταξιδεύω, γιατί δεν ταξιδεύω, γιατί έχω τα μαλλιά μου πάνω, τα έχω κάτω, φοράω κοντό, φοράω μακρύ. Πέρασα δηλαδή, η προβολή από... έχει τα καλά της, αλλά έχει και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Πέρασα από όλα όσα λες, σαν ψυχολογία και σαν σκέψεις, όπως το έρχεται μέσω του Σάκη ή το έχω αρκετή προβολή. Τέλος πάντων, μετά από πολύ καιρό, αρκετή έτσι σκέψη και ψυχανάλυση, έχω καταλάβει ότι η ζωή είναι μικρή. Εγώ απολαμβάνω να ταξιδεύω. Μου αρέσει να δημιουργώ υλικό και να το παρουσιάζω στα social media. Μετά από κάποιο διάστημα όλο αυτό χτιζόταν καθαρά από μένα και από τη δουλειά που έκανα σε αυτό το μέσο. Και μετά έμαθα να ξεπερνάω αυτά που λένε οι άλλοι. Γιατί όταν τα έβαζα μέσα μου, με κάναν πιο μικρή. Με κάνανε να σκέφτομαι, πρέπει αυτό να το κάνω ή να μην το κάνω. Και τελικά οι αποφάσεις που έπαιρνα ερχόντουσαν από αυτό που οι άλλοι λέγαν για μένα. Μετά από κάποιο διάστημα, καλά από τότε που γέννησα αυτό το έχω τερματίσει σαν στάση ζωής, δεν αποφάσισα ποτέ τίποτα με βάση το τι θα πει ο κόσμος ή πώς αισθάνομαι γι' αυτό. Μου άρεσε να προβάλλω τα ταξίδια, την όμορφη ζωή με την έννοια της γυμναστικής, της διατροφής, του well-being. Και το έκανα, 3 χρόνια αυτό έκανα, με πάθος και με αγάπη και πέρασα φανταστικά. Και έβγαλε τελείως από το μυαλό μου το τι λένε οι άλλοι. Πώς όμως, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει την ανάγκη να το κάνει, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ και δεν τα καταφέρνει. Σου λέω κι εγώ, πέρασα πολύ, δηλαδή αν ρωτήσεις το Σάκη, που δεν το λέει δημόσια, αλλά όντως υπήρχαν πράγματα που έλεγα, μα δεν μπορεί να λένε τόσα πράγματα για μένα, δεν μπορεί να είναι τόσο... Τώρα θα μου πεις προβάλλεσαι. Εννοείται ότι θα συμβαίνει αυτό. Αλλά και η ψυχολογία μας και η καρδούλα μας. Μπορεί να προβαλλόμαστε, αλλά δεν είναι πάντα περιμένω τα πάντα. Τελικά, αυτό πάει πια. Απλά ναι, έτυχε ναι. Τώρα και το έφερε η συζήτηση. Το έχω αφήσει τόσο πίσω μου. Δηλαδή, έχω μια σπίδα γύρω από αυτά τα ωραία που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τις εταιρείες μας, τα project μας. Δεν συζητώ για την οικογένειά μας και τα παιδιά μας και τη ζωή μας. Που με αφήνει πολύ αδιάφορη όλο αυτό. Τι άλλο πήρες έτσι θετικό και δυνατό μετά τη γέννηση των παιδιών. Γιατί σίγουρα από αυτά που μου λες,
Είναι σαν να ορίμασες, μεγάλωσες ξαφνικά και είδες κάποια πράγματα πιο απλά, δηλαδή στην κανονική τους, αν θες, διάσταση από ό,τι τα κάνουμε συνήθως πιο μεγάλα από ό,τι είναι. Δεν ξέρω πόσο αυτό συμβαίνει σε όλες τις μαμάδες, αλλά σίγουρα συμβαίνει κάτι σε όλες τις μαμάδες όταν γεννούν. Γιατί μπαίνει, σε κατακλεί, μπαίνει πάρα πολύ έντονα μια νέα ταυτότητα που είναι τόσο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες, από το γυναίκα, από το επιχειρηματίας, από το σύζυγος, από το επαγγελματίας, με ό,τι ασχολείται ο καθένας. Και είναι τόσο αυτοπρώτο που όλα τα άλλα είναι σαν να μπαίνουν στη σειρά τους. Δηλαδή, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία για να σκάσουμε αν κάτι δεν πετύχει. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Σημασία έχει να βγάλεις δύο καλούς ανθρώπους στη ζωή. Να τους χτίσεις με... και πρέπει και να τους κάνεις, να τους οδηγήσεις με το παράδειγμά σου. Αν εσύ είσαι δειλός με βάση το τι γίνεται έξω, ή αν εσύ δεν τολμάς, ή αν εσύ δεν δίνεις πολύ μεγάλη σημασία σε κάτι που δεν πρέπει, τότε και τα παιδιά σου θα μάθουν να είναι δειλά ή να είναι έτσι. Άρα, καλείσαι να έχεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, ούτως ώστε και αυτές να κατακτήσουν τη δική τους. Άρα αυτά τα ξεπέρασα. Όσο μπορεί να πει ένας άνθρωπος ότι τα έχει ξεπεράσει. Δεν είναι από τη μέρα. Όλοι είμαστε νύχτα, αλλά, ναι. Δουλειά σε εξέλιξη. Οπότε αυτά τα βελτίωσα κατά πάρα πολύ όταν γέννησα αυτόματα. Δεν ξέρω πώς, αυτόματα. Είχες καθόλου αγωνίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά στην ώρα της γέννας? Ή ήσουν και εκεί, τα είχες σκεφτεί και σπίτι, εντάξει, δηλαδή, εντάξει, όλα θα γίνουν, όλα θα πάνε καλά και προχωράμε. Επειδή το ήθελα πάρα πολύ και το προσπαθούσα και πάρα πολύ και δεν ερχόταν και εύκολα και έχω μιλήσει και γι' αυτό, πολλές γυναίκες δύσκολα, ήμουν πολύ έτοιμη. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι μπράβο σου που μίλησες ανοιχτά για το θέμα της εξωσωματικής, από ποια άποψη το λέω. Λέμε ότι σήμερα πια εξωσωματική δεν είναι ταμπού και δεν είναι. Όμως, δεν περιμένεις να ακούς από ένα νεαρό κορίτσι που είναι 28-30 χρονών με το ζόρι, που δεν θα σου πάει το μυαλό, δεν θα το φανταστείς. Και δεν το φανταστείς, γιατί λες, εντάξει, δεν έχουν ανάγκη, θα το κάνουν. Μα δεν θα τους πάρει 5 μήνες, τους πάρει 6 μήνες, θα το κάνουν. Δεν περιμένεις λοιπόν να τα ακούσεις. Το περιμένεις από μια γυναίκα που είναι 40. Είναι όμως τόσο συχνό. Και ενώ δεν το περίμενα. Πολύ κουράγιο θέλω να πω, γι' αυτό σου λέω μπράβο σου. Ευχαριστώ. Γιατί νομίζουν οι νεότερες κοπέλες και 25χρονα κορίτσια που έχω ακούσει. Ότι είναι πολύ εύκολο. Ότι... Και εγώ έτσι δηλαδή, νόμιζα. Δηλαδή, μόνο σε μένα συμβαίνει που είμαι 25 και δεν μπορώ να μείνω έγκυος. Γιατί? Και εγώ έτσι νόμιζα. Και τελικά, όταν μίλησα γι' αυτό, πήρα τόσα πολλά μηνύματα από κόσμο, όχι και στην ηλικία μου, και πιο μεγάλες και πιο μικρές, μη σου πω. Βεβαίως, αυτό λέω. Που δυσκολευόντουσαν τόσο πολύ, που δεν τολμούσαν να το πούν. Λες και στην γενιά μας είναι ταμπού αυτό το να μην είναι τόσο εύκολο για ένα ζευγάρι να κάνει παιδί, ενώ είναι τόσο συχνό και τόσο, τόσο σύνηθες. Και τελικά, ενώ σκεφτόμουν να είναι κάτι αρκετά προσωπικό για να το μοιραστώ, το έκανα όμως πραγματικά γι' αυτό που λες. Mm. Θεώρησα ότι πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να λέγεται ανοιχτά. Και έκανες πολύ καλά, πραγματικά σου το λέω. Αυτό. Τελικά είδα πως όντως, ακόμα και τώρα, πάρα πολλές γυναίκες μου στέλνουν μήνυμα σε σχέση με αυτό. Ή μπορεί να είμαι κάπου έξω και να μου λένε: έχουμε παράλληλους βίους, δυσκολευόμασταν τόσο πολύ. Πήγαμε και το Και για μένα είναι τόσο ωραίο συνέστημα. Τόσο ωραίο συνέστημα. Αυτόν τον ένα χρόνο τώρα, μέχρι να ξεπεταχτούν τα δύο μωρά, τα οποία πραγματικά, παρότι είμαι μια μάνα 4 παιδιών, θεωρώ ότι είναι κάπως πιο εύκολο το να φέρνεις τη ζωή ένα-ένα και νομίζω ότι για τη γυναίκα, ακόμα από την ώρα της εγκυμοσύνης, είναι πιο ζώρικο να έχει στην κυλίτσα της δύο εμβριάκια και μετά να πάρει αγκαλιά και να πάει σπίτι με δύο μωράκια. Αυτός ο ένας χρόνος, λοιπόν, ήσουν εντελώς αφοσιωμένη και μόνο πάνω σε αυτό, ή το μυαλό σου είχε αρχίσει ήδη να σκέφτεται και το επόμενο δικό σου επαγγελματικό βήμα, γιατί είσαι ένα κορίτσι το οποίο τέλειωσε σπουδές και μπήκε κατευθείαν στη δουλειά. Δηλαδή, δεν ήσουν μια γυναίκα η οποία καθόσουν σπίτι ή είχες μάθει να σε δραστήρια. Ναι, ναι, δεν έχω κάτσει ποτέ σπίτι εκτός από αυτόν εδώ το χρόνο. Όλος αυτός, αρχικά όταν η εγκυμοσύνη ήταν πάρα πολύ εύκολη, θέλω να σου απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση, ευτυχώς, γιατί η δίδυμη κύηση φέρνει αρκετά ρίσκα, αυτό που για μένα ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, ήταν οι πρώτοι 2 μήνες των κοριτσιών, οι πρώτοι 2 μήνες ζωής, που ενώ ζεις την απόλυτη ευτυχία σαν μαμά, γιατί έχεις τα παιδάκια σου, μέσα μου ήταν οι ορμόνες, ήταν ότι ήταν 2 και ο θυλασμός ήταν πάρα πολύ απαιτητικός σε 2 μωρά, στην αρχή μέχρι να μάθουν, μέχρι...
μέσα μου ήταν τόσο έντονη η ευθύνη του να τα καταφέρω με δύο μωρά. Ήταν και τα πρώτα μου, δεν είχα εμπειρία, δεν ήξερα πώς γίνεται τι, δεν είχα αλλάξει πάνω ποτέ στη ζωή μου, ας πούμε. Βέβαια. Που ήταν δύσκολη οι πρώτοι δύο μήνες. Πολλές γυναίκες το έχουν και αυτό επίσης, να δυσκολεύονται τον πρώτο καιρό. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Άρα αυτό το πιο απαιτητικό που μπορώ να πω σε σχέση με την πορεία μου ως μαμά και ως έγκυος ήταν το πιο έντονο. Τώρα είμαι τόσο ωραία. Όλο αυτό το χρόνο συνειδητά και με τη στήριξη του Σάκη αποφάσισα να τον περάσω στο σπίτι. Γιατί είχαμε αυτή την επιλογή, γιατί πολλές μαμάδες αναγκάζονται φυσικά να φύγουν ημερών να αφήνουν τα μωράκια τους. Ευτυχώς ήμουν τυχερή, κατάφερα να μείνω στο σπίτι ένα χρόνο. Αφοσιώθηκα πλήρως, το λάτρεψα. Ήμουν σε σημείο που ερχόντουσαν οι γιαγιάδες και έλεγαν βγες έξω. Και εγώ έλεγα δεν πάω πουθενά. Τώρα νιώθω ότι είμαι έτοιμη να μπω πάλι στη δουλειά μου, γιατί σου έλεγα ότι έχω ανοίξει μια νέα επιχείρηση από τον κορονοϊό στον τομέα της εστίασης, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, οπότε... Να μας πεις λίγο, γιατί είδες εγώ δεν το γνώριζα και προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί έτσι όπως μου το έπαιλω, δηλαδή, για εξήγησέ μου, έχεις 4 εστιατόρια, 2 εστιατόρια, 3 εστιατόρια, δηλαδή τι έρχομαι να φάω, και μου λέει όχι, είναι για delivery. Για πες μας λοιπόν λίγο γι' αυτό. Αυτό το ξεκίνησα στον κορονοϊό, όταν ήταν η περίοδος της καραντίνας, που συνέχεια θέλαμε να παραγγείλουμε απ' έξω και δεν βρίσκαμε αρκετά ποιοτικό φαγητό για να φάμε. Πιο υγιεινά δηλαδή. Πιο υγιεινά, αλλά δεν είναι με την έννοια της δίαιτας πιο υγιεινά, με την έννοια της ποιότητας. Οπότε έβγαλα τα πρώτα μου δύο εστιατόρια. Το ένα λέγεται Better Burger και το άλλο Lovable. Είναι μέσω των πλατφορμών που παραγγέλνεις φαγητό. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουμε ανοίξει άλλα 2-3. Μα λέω ρε παιδί μου, πώς εσύ βρε κορίτσι μου σκέφτηκες αυτό το κομμάτι να το κάνεις δουλειά. Δηλαδή, τη βλέπω απέναντί μου και σκέφτομαι και λέω, περίεργο. Δηλαδή, περίεργο από την άποψη ότι θα μπορούσε να δουλεύει, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, στην τηλεόραση. Να κάνει και άλλα πράγματα από αυτά που όλο αυτό το διάστημα κάπως μπαινοβγαίνει με έναν τρόπο. Ναι, μπαινοβγαίνει στην τηλεόραση. Τρόπο. Την έχω σκεφτεί την τηλεόραση, ίσως δεν είχε και... Έχουν υπάρξει συζητήσεις αυτά τα χρόνια πολλές. Ίσως επειδή δεν ξεκίνησα από την τηλεόραση, ξεκίνησα από τα social media. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει έρθει η κατάλληλη πρόταση, να μην έχω σκεφτεί εγώ το κατάλληλο concept. Αλλά όχι, δεν είμαι αρνητική. Σε καλές δουλειές. Θα σου πω, δεν είμαι αρνητική, απλώς επειδή δεν είναι η βασική μου δουλειά. Δεν είμαι και το άτομο, δεν είμαι παρουσιάστρια, όπως είσαι εσύ πολύ πετυχημένη όλα αυτά τα χρόνια και φανταστική, αλλά δεν είμαι παρουσιάστρια. Όλοι, ξέρεις, όταν ξεκινήσαμε δεν ήμασταν παρουσιαστές. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Δεν είμαι παρουσιάστρια, οπότε δεν είμαι σε συζητήσεις κάθε χρόνο τι θα κάνω την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, μάλιστα, έχεις δίκιο. Αλλά κατά περιόδους που μου έχουν έρθει προτάσεις, τις έχω αξιολογήσει πολύ σοβαρά και με χαρά θα το έκανα αν κάτι είχε έρθει πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Απλά δεν είναι στο μυαλό μου σαν προτεραιότητα με το να το ψάχνω κάθε χρόνο. Αν έρθει, αν σκεφτώ εγώ κάτι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορώ να το προτείνω και μπορεί να γίνει ταξίδια κάτι. Ταξίδια κάνετε ακόμα? Κάνουμε. Εσύ αφού κάνετε ταξίδια και ο δικός σου ήταν ταξιδιάρης και έκανε, έτσι τον γνωρίσαμε. Τουλάχιστον εγώ έτσι τον γνώρισα. Από αυτή την εκπομπή ταξιδιωτική, ναι, που σωστό. Δεν την έλεγες απλά ταξιδιωτική. Ήταν και ευχάριστη, γιατί ήταν σαν να ταξίδευες μαζί τους και στα χαλαρά. Έτσι. Αναρωτιέμαι, αφού τα κάνετε που τα κάνετε ταξίδια, αφού ξέρετε από marketing, τα βρίσκετε όλα, γιατί δεν έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι τέτοιο μαζί που θα έχει και το ενδιαφέρον για μένα? Όχι να δω μόνο όπως έβλεπα δύο άντρες που λέγανε καλά, αυτοί πάνε και μένουν έτσι, γιατί ρε παιδί μου, τους βλέπεις. Εντάξει, χύμα, μπορούμε να το κάνουμε. Άλλος, εγώ δεν άλλο, μπορώ. Άλλο τι. Θα ήθελα να ταυτιστώ και με μια γυναίκα που. Κάποια θα μπορεί να τα κάνει, αλλά κάποια άλλα θα το πάει και λίγο πιο πολύ από τη μεριά της. Δικιά μου ιδέα τώρα αυτή. Δηλαδή, εσείς οι δύο πώς δεν το έχετε σκεφτεί? Το έχουμε σκεφτεί, γιατί και η δικιά σου ιδέα έχει περάσει και από το δικό μας μυαλό και από του κόσμου, νομίζω, γιατί πολλές φορές το έχω λάβει ως ερώτηση. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάναμε. Το έχουμε σκεφτεί. Δεν το κάνατε, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνετε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε. Δεν ήταν οι συνθήκες έτσι. Ο Σάκης είχε πάντα πολλά project, είχε πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, είχαμε τις εταιρείες μας. Ξέρω, δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου που να πούμε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώ ένα account στο Instagram που λέγεται The Bucket List Family και είναι ένα ζευγάρι που ταξιδεύει με τα παιδιά του. Και εγώ βλέπω τέτοια. Έχω πετύχει πολλούς Γάλλους με τέτοια προγράμματα και κάθομαι και τους παρακολουθώ. Αλλά γενικώς αυτές οι εκπομπές
Μ' αρέσουν. Και του λέω κάτι τέτοιο και σήμερα. Όποιο μου βάζει τέτοια εκπομπή, κάθομαι και τη χαζεύω. Γιατί μου αρέσει να μεταξιδεύει στον κόσμο. Ο κάθε ένα που την έχει το πάει με τη δικιά του. Με το δικό του ύφος. Γι' αυτό λέω, θα ήθελα να δω ρε παιδί μου ένα κανονικό ζευγάρι που όντως του αρέσουν τα ταξίδια. Δεν το κάνει για δουλειά. Του αρέσουνε. Το κάνουνε και έφυγε να γυρνάνε τον κόσμο. Ωραία, δείχτε μου. Ο ένας, καταλαβαίνω, μπορεί να είναι και πιο χαλαρός. Ο άλλος μπορεί να μην είναι τόσο χαλαρός. Δεν μπορεί να είστε ολόιδιοι. Όχι, δεν είσαστε ολόιδιοι. Και δεν πρέπει να είμαστε και ολόιδιοι. Μα δεν θα ήθελα να σας δώσω εκπομπή και να μου λέτε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πώς θα ταυτιστώ. Άλλο ένας, άλλο άλλος. Χριστίνα, ωραία, μου, πολύ σε ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Και εγώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να σας ξαναδώ και μαζί. Να το κανονίσουμε και πρόσκληση για όποτε και εφόσον θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ, Ελένη. Χάρηκα πολύ που τα μωράκια σας και πραγματικά τις καλύτερες ευχές μου για εκείνα. Θα τους δώσω πολλά φιλιά από την Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Χριστινάκη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στην κυρία Βασιλείου. Θα μπούμε στον Ενικό, μην νομίζετε, γιατί θα μιλήσουμε για τα δικά μας θέματα. Πλά είναι η πρώτη μας φορά και καταλαβαίνετε, να κρατήσω λίγο τα προσχήματα.